Αυτό σημαίνει πως οι διορισμοί του Γενικού Διευθυντή και των Διοικητικών Συμβουλίων θα εναπόκειται στην ευχέρεια της εκάστοτε Υπουργού. Το κάθε διορισμένο δουσμού θα διαχειρίζεται πρακτικά ανεξέλεγκτο το μουσιακό απόθεμα της χώρας, ενώ λειτουργίες του μουσείου, φύλαξη, καθαριότητα θα περάσουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. Τη χρόνια προσπάθεια της κυβέρνησης να υπονομεύσει το δημόσιο χαρακτήρα του πολιτισμού, κερδοσκοπώντας από όπου βρει τη δυνατότητα. Ως σπουδάστριες, σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών, παλεύουμε ενάντια σε κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης της τέχνης. Ο πολιτισμός είναι αγαθό όλων, όχι προνόμιο των λίγων. Αλληλεγγύη στον αγώνα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, των συντηρητικών δραματικών σχολών από την κατάληψη του Βασιλικού Θεάτρου. Ό,τι αφορά την εξωστρέφεια ή τις περισσότερες κάθε είδους δράσεις, επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή ακόμη και ψυχαγωγικές, η ίδια ιστορία αυτών των μουσείων δείχνει ότι έχουμε πληρώσει αυτούς τους στόχους στο έπακρο. Βρισκόμαστε μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και πολύ κοντά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και όμως είναι η μνημεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πυρκαγιάς και μπορούμε να δούμε πόσες περιοδικές εκθέσεις φιλοξενούν, εκθέσεις που σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν από το προσωπικό των δύο μουσείων. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις χιλιάδες μαθητών και μαθητριών που παρακολούθησαν τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι περιττό να μιλήσουμε για όλες τις επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή άλλου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται στα πέντε μουσεία. Πολλές από αυτές έχουμε παρακολουθήσει όλοι και όλες μας. Στην πραγματικότητα, όλοι αναφερόμενοι στο σχέδιο νόμου στόχοι θα εξυπηρετήσει η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ήδη εκπληρώνονται. Αντίθετα, η μετατροπή δημιουργεί πιο δυσκίνητους γραφειοκρατικούς οργανισμούς με μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας. Οργανισμούς όμως, απόλυτα ελεγχόμενους από την εκάστοτε κυβέρνηση, που θα διορίζει τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία θα καθορίζουν την πολιτική των μουσείων. Ο εξυγχρονισμός που ευαγγελίζεται η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν είναι τίποτε άλλο από τη μετατροπή αυτών των ζωντανών πολιτιστικών οργανισμών σε μηχανισμούς εμπεριματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γίνεται συζήτηση για οικονομικούς πόρους, για οικονομική αυτοτέλεια, για περισσότερες χορηγίες. Αυτή η συζήτηση όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση σύγχρονη. Ο πιο πρόσφατος ορισμός του Μουσείου από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων μιλάει για δύο κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συμπεριληπτικούς, σε άμεση επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες. Λέμε όχι στη μετατροπή των μουσείων, επειδή θέλουμε μουσεία ανοιχτά για όλους και όχι μουσεία για λίγους. Μουσεία σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς, σε άμεση σύνδεση με το σύνολο της κοινωνίας και όχι μουσεία χώρους επιδημητικής κατανάλωσης. Είμαστε εδώ γιατί ο πολιτισμός είναι δημόσιος αγαθό. Είμαστε εδώ γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι κοινή μας περιουσία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε όλους εσάς που στηρίζετε τον αγώνα μας και εκφράζετε την αλληλεγγύη σας στο αυτονόητο. Η διαφύλαξη του πολιτισμού ως δημόσιο αγαθό για τη διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα των μουσείων. Όπως είπαν αναλυτικά και οι προηγούμενοι συνάδελφοι που μίλησαν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στο δόγμα των διοικητικοποιήσεων, τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, θα ψηφίσει το νομοσχέδιο που μετατρέπει τα πέντε μεγαλύτερα και εμβληματικά μουσεία της χώρας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από κρατικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με βασικό σκοπό τη λειτουργία τους είναι αποκλειστικά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Άλλωστε, δεν δίστασαν να προσφέρουν θυσία στο βωμό των επιχειρηματικών ομίλων που υπόθηκε με κάθε κόστος ανάπτυξης τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στο ελληνικό. Ακόμη και να ξεπουλήσουν με δίθεν δανεισμό τον πολιτιστικό μας πλούτο για 50 χρόνια. Δυστυχώς, δεν μας εκπλήσει η εξέλιξη αυτή, αφού είναι συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων σε όλους τους τομείς του δημοσίου συμφέροντος. Δεύτερο, δύο σχόλια. Ένα, αυτό που συμβαίνει στα μουσεία, στο υπόλοιπο δημόσιο και ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια,
συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια με αργότερους ή με γρηγορότερους ρυθμούς. Η ΑΔΔ εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είναι αυτά που περιγράψαν οι συνάδελφοι, οι εκλεγμένοι από τα σωματεία τα δικά σας, ότι συμβαίνουν σε έναν βαθμό και πρόκειται να συμβούν και σε πολύ μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα με αυτή την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα. Είναι κοινό μυστικό ότι δεν θα σταματήσουν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ότι ο στόχος είναι αυτός που με σαφήνεια περιγράφηκε νωρίτερα, η όλο και πιο βαθιά λειτουργία με οικονομικά κριτήρια. Άλλωστε, η συνταγή είναι γνωστή ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση έχει αναλάβει τις τύχες τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, απαξίωση, ώστε στη συνέχεια να έρθει και η θεσμική αλλαγή και να έρθουν και οι ιδιώτες ως σωτήρες. Σε αυτόν τον αγώνα, λοιπόν, που κατά τη γνώμη μας είναι κοινός στην υπεράσπιση όλων αυτών των αγαθών, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, αλλά και ο πολιτισμός, δεν είστε οι μόνοι που αγωνίζεστε, τα παιδιά από το κρατικό θέατρο και οι καλλιτέχνες γενικότερα είναι και αυτοί σε κινητοποιήσεις, μαζί με πολλούς άλλους χώρους του δημοσίου. Χρειάζεται ένα μέτωπο κοινό, χρειάζεται ένα μέτωπο αγωνιστικό, χρειάζεται ένα μέτωπο μαζικό, το οποίο θα βάλει μπροστά να υπερασπίσει την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν λειτουργία αυτών των φορέων, ότι αυτοί οι φορείς δεν μπορούν να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και σε τελική ανάλυση δεν μπορούν όλα να μπαίνουν στο ζύγι που λέει ίσα βάρκα ίσα νερά από οικονομικής άποψης ή που λέει ακόμα χειρότερα ότι αυτοί οι φορείς θα είναι κερδοφόροι. Ο πολιτισμός, η υγεία, η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας. Καλόν αγώνα. Στηρίζουμε την προσπάθεια και τον αγώνα του ΣΕΑ. Προφανώς δεν είναι αγώνας μόνο του ΣΕΑ, αλλά και όλων για ένα δημόσιο, ένα πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων, παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα ίσως. Καλούμε συμπαράσταση και αγώνα. Καλούμε αύριο στην απεργία για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των μουσείων.